Είδες που σου έλεγα να κάνω κανένα άλλο και μου έλεγες να μην κάνω. Έχεις δίκιο, το παίρνω πίσω. Έκανα λάθος. Ξέρεις πόσα subscribers έχω. Subscribers. Πόσες. Πολύ. Πώς. Πολύ. Δεν θα σου πω, δεν θα σου πω γιατί αυτή τη στιγμή που μιλάμε αυξάνονται. Δηλαδή, να σου πω τώρα, σε δύο μέρες θα ανεβάσω το βίντεο, θα σχεδιάσω αυτό. Θα είναι περισσότερο, οπότε θα είμαι λάθος. Όχι, να σου πω. Μάλιστα. Θέλεις να μας πεις το σημερινό θέμα. Θα κάνω πάλι story time γιατί σας άρεσε. Τους άρεσε. Μάλιστα. Το θέμα μας ποιο είναι. Κατά πρώτον, παίζουμε αυτό φαίνεται. Φαίνεται, ναι. Αν θες μπορείς να το βάλεις και πιο πάνω. Γενικά, καταλαβαίνετε ότι έχει γίνει μια αναβάθμιση. Φαίνεται ότι από το πρώτο βίντεο που είσαι με το κινητό. Βέβαια. Είναι. Έχουμε. Φαίνεται που είναι το κινητό μου. Λοιπόν, για να μιλάω με αλήθεια στα λόγο. Έχουμε τρίποδο, έχουμε μια Nikon που είναι δικιά σου, έχουμε τη Δίκη. Η Δίκη ήταν και στο πρώτο story time. Η πρώτη. Η πρώτη μου συνεργάτη. Knitwitch Handmade. Knitwitch Handmade. Κάνει τα καλύτερα, θα σα βάλω από κάτω link. Λοιπόν. Τι να σου κάνω. Σταμάτα, έχεις πράγμα γιατί θα γίνουν παραγγελίες. Ξεκίνησα από τα sponsor. Ο τίτλος. Όταν μ' ακουμπήσει μια γκόμενα, ξέρω τι σκέφτεται. Θέλω να μάθω πάρα πολύ, ανυπομονώ. Λοιπόν, χρόνια πριν δούλευα σε μια καφετέρια. Στο Μπουρνάζι. Ενώ ήμουν παράλληλα φοιτητή στην Πάντιο. Εκεί δούλευα μπουφετζής. Μπουφετζής λεγόταν τότε. Ξαφνικά μετά από λίγο καιρό έγινε μπαρίστα. Εγώ ήμουν μπουφετζής όμως. Έκανα καφέδες. Μπουφετζής. Έχουν αναγάγει τον καφέ σε επιστήμη. Με τρελές λεπτομέρειες, τα χαρμάνια, οι μυρωδιές, διαφύγια και όλα. Δεν σου το πάρω, σε εγώ. Αλλά εγώ ήμουν μπουφετζής. Στο 8ωρο ερχόταν και μία κοπέλα, πελάτησα, την οποία θα την πούμε Δώρα. Δεν λεγόταν Δώρα. Το ξέρεις, γιατί δεν λεγόταν Δώρα. Την ξέρει η Δώρα, γιατί της έχω πει πάρα πολλές φορές την ιστορία της. Η Δώρα ήταν κοντά στα 40, κοντόμαλη, πάντα πολύ περιποιημένη, μπλαζέ. Πολύ τσαβαγκάνζα στο look της, δηλαδή φόραγε μια μέρα, έσκασε με μπλε ηλεκτρικ κραγιόν, πολύ σκούρο μπλε ηλεκτρικ, και από πάνω είχε πάρει μοβ χρυσόσκονη και την είχε ταμπονάρει. Μια ωραία τρελή, δεν τη λέω τρελή, τη λέω ωραία τρελή, γιατί μας πουλάει και μας αγόραζε όλους. Η Δώρα λοιπόν είχε μια πάρα πολύ χαρακτηριστική φωνή. Μιλούσε κάπως έτσι! Ήταν πάντα, είχε μια βραχνάδα, μια ιστερία, με ένα νεύρο στη φωνή της. Με τη Δώρα περνάγαμε ατελείωτες ώρες. Ερχόταν για καφέ, καθόταν μόνη της, στο μπαρ, μαζί μου δηλαδή, και μπορεί να περνάγανε 3 ή 4 ώρες που να μην ανταλλάσσαμε κουβέντα. Θα καταλάβετε αμέσως τώρα τον λόγο. Μια μέρα λοιπόν έχετε κάθεται, παραγγέλνει το καφέ της, όλα καλά. Δεν με ενοχλεί, δεν την ενοχλώ. Και κάποια στιγμή περνάει από πίσω της μια κοπέλα για να πάει στις γυναικές τουαλέτες. Από εδώ ήταν οι γυναικές τουαλέτες, πίσω της, και από την άλλη μεριά του μπαρ ήταν οι ειδικές. Τη στιγμή που περνάει η κοπέλα από πίσω της ξυστά για να πάει στις γυναικές τουαλέτες, σπάει η σιωπή ανάμεσά μας. Και μου λέει: Γιατί? Έλα, Δώρα μου. Όταν μου πει μια κόμενα, ξέρει τι σκέφτεται. Αυτή τη σκεφτόταν. Αυτή δεν μου πει. Όπως καταλαβαίνετε, κάναμε άλλες 4 ώρες να μιλήσουμε. Έτσι κύλαγαν οι μέρες μας. Η Δώρα, πέρα από πολλά άλλα, ήταν και αθυρόστομη. Πάρα πολύ. Έβριζε σαν τα λύκα. Μια μέρα λοιπόν μου λέει ένα ανέκδοτο. Α πούμε, πάρε ένα παιδί από την πίση και μπαίνει σε κουτάκια και τη λέει: Κάνε πιο δεξιά. Κάνε πιο αριστερά. Κάνε πιο πάνω. Πήγε λίγο πιο πίσω. Πάει λίγο φόρα. Ανέβαλε λίγο στην πλάτα κλπ. Και γυρνάει η πουτάκια και του λέει: Ήρθε εδώ να πίσει ή να παρακράξει. Αυτό ήταν το ανέκδοτο. Λέω κι εγώ εκείνη την ώρα γιατί ήταν από τα ανέκδοτα που δεν γελάς. Τα ήσυχα ανέκδοτα που λέμε. Λέω ας το μοιραστώ με τη σερβιτόρα μας. Είχα μια σερβιτόρα πάρα πολύ γελαστή. Πάρα πολύ γελαστή. Να την πούμε Τούλα. Η Τούλα. Έρχεται λοιπόν η Τούλα η σερβιτόρα. Πάντα γελαστή. Τι κάνετε εδώ. Με τι γελάτε. Πάντα έτσι. Πάντα έτσι. Πάντα έτσι. Τη λέω, να ρε, μου είπε εδώ η Δώρα ένα καταπληκτικό ανέκδοτο. Τι στο λέω. Γυρνάει η Τούλα και λέει στη Δώρα. Αχ, Δώρα, πάντα με τα αστεία σου. Και φεύγει. Και η Δώρα είναι κάπως έτσι. Χαμογελά. Και με το που φεύγει η Τούλα, γυρνάει και μου λέει. Αυτά που σου λέω, δεν είσαι σκόμενες. Α, η Δώρα, όπως σας είπα, έβριζε πάρα πολύ. Ένα ανέκδοτο. Αντιπροσωπευτικό έτσι αυτό που έλεγε ήταν αυτό που σας είπα πριν. Μια μέρα λοιπόν έρχεται ο γιος της Τούλας, ο οποίος γιος της Τούλας είναι ένα παιδάκι 6 χρονών. Τον βλέπει η Δώρα και του λέει ασπερίδικο! Ασπερίδικο! Τρελαινόμαστε όλοι, πέφτουν πάνω, λέμε μη! Γιατί δεν ξέρουμε τι θα πει στο παιδάκι. Μας κοιτάει.
Είναι στο παιδάκι που λέει. Τι είναι άσπρο και πετάει. Τι είναι άσπρο και πετάει. Περάσαν το μυαλό μας πράγματα άσχημα. Άσπρα. Υγρά να πετάγονται σε μάτια, στόματα, εσχρές σκέψεις, σκηνές από τσόντες, όλα όλα. Και λέμε με. Λέει το παιδάκι το αυτό. Τι. Το περιστέρι. Μας έβγαλε λίγο άκυρος. Α, η Δώρα είχε και σουξέ. Ερχόταν ένας λάμπρος λεγόταν, γύρω στα 40 ήταν τότε. Ερχόταν και αυτός μοναχικός έτσι, μόνος του και έπινε μπύρες άπειρες. Πολλές. Όση ώρα καθόταν, όσες ώρες καθόταν, έπαιρνε μπύρες. Μια μέρα λοιπόν έγινε ντουέτο, έγινε κολλάντ ανάμεσα σε λάμπρο και Δώρα. Και ξαφνικά δημιουργείται ένα ειδήλιο. Και είναι και φλερτάρουν στο μπαρ πάντα δίπλα. Κάποια στιγμή λοιπόν ο Λάμπρος, ενώ την πέφτει στην Δώρα, κάτι της λέει, κάτι του λέει, γίνεται το εξής μαγικό. Του φεύγει η μασέλα, είχε μασέλα για κάποιο λόγο, και κάνει τα εξής χτυπήματα. Ταν στο ποτήρι του, μπουπ στο τασάκι, ντακ στο πάγκο, ακόμα ένα μπαμ κάτω στο σίδερο που ήταν για τα πόδια, και ένα ακόμα στο παρκέ. Κάνει. Και σκύβει ο Λάμπρος, παίρνει τη μασέλα, την βάζει και συνεχίζει να την πέφτει στη Δώρα. Η Δώρα σαν να μην υπάρχει ο Λάμπρος, σαν να την πετάει πόμς. Πάρε το τι έγινε. Τι έγινε. Του πες η μασέλα στο πάτωμα και γίνεις και την αρέσει στο πάτωμα. Στο σώμα του ρε, και τώρα μου μιλάει. Δώρα, σ' ακούει. Εκεί! Από το πάτωμα. Πες στο σώμα του. Πόσες ιστορίες έχω πει. Νομίζω ότι θα μπορούσε να μιλάς ώρες. Ναι, θα μπορούσα να μιλάω ώρες. Και Δώρα. Α, τελευταίο θα σας πω. Εκείνα τα χρόνια, 2003, 2002 και κτλ. Είχε γίνει μια έξαρση με τα κινητά τηλέφωνα. Δίναν παντού δώρο κινητό. Για εταιρείες κινητής, για εφημερίδες, πλασιά βιβλίων, για κυκλοπαιδιών, για να δω και ένα κινητό, μια σύνδεση. Το κινητό πια είχε αρχίσει να διαδίδεται μαζικά και με κάθε τρόπο έπρεπε όλοι μας να αποκτήσουμε κινητό. Η Δώρα, ξέχασα να σου πω ότι δεν εργαζόταν. Αλλά αποφάσισε να εργαστεί. Παραδείγματο μου φάσισα πολλά βιβλία. Πήγα σε μια εταιρεία και έχω κάποια βιβλία και τα πουλάω γιατί μου δώρα για κινητό. Λέω ότι θα ξεκινήσει να δουλεύει άμεσα. Τώρα μέσα στο να με αυτό το πελάτη. Γυρνά, είναι ένα κακομίρι πίσω, το στρομφάκι τον λέγαμε. Παιδιά, τι κόσμο ξέρω. Το στρομφάκι. Λοιπόν, ξεκινάω μέσα στο. Πάει σε ένα πελάτη έρμο που καθόταν σε μια γωνία. Το στρομφάκι με το φάκελό τη. Το πλησιάζει και του λέει καλημέρα! Γι' αυτό σου καλημέρα. Θέλει βιβλία! Γι' αυτό σου δεν ενδιαφέρει, ευχαριστώ. Και έρχεται και κάθεται. Αυτό δεν είναι σήμερα! Αύριο πάλι! Αύριο πάλι! Πούλησε νομίζω μια φορά κάτι βιβλία σε έναν άλλο μπουφετζή που ήθελε κινητό. Αυτή είναι η ιστορία τη Δώρα. Δεν ξέρω αν σα φάνηκε αστεία. Πάντω είναι μια ιστορία που έχω ζήσει, που έχω βιώσει. Η Δώρα είναι ένα άτομο που συζητάω πάρα πολύ συχνά με φίλου και γενικά την αναζητώ κάποτε στο Περιστέρι. Τη στέλνω την αγάπη μου. Έλα βρες με. Come and find me. Λοιπόν, αν σας άρεσε αυτή η ιστορία, αν σας άρεσε αυτό το βίντεο, καλό θα κάνετε να πατήσετε like για να το δηλώσετε κιόλα συντελεστικό. Γιατί αν σας άρεσε και δεν το πατήσετε το like, είναι σαν να σας άρεσε. Καταλαβαίνετε έτσι λειτουργούν αυτά τα πράγματα στο ίντερνετ. Να κάνετε subscribe, να βάλετε και τους φίλους σας, τους συγγενείς σας. Και αυτούς που δεν έχουν λογαριασμό στο YouTube, να ανοίξουν ένα λογαριασμό για εμάς εδώ. Αξίζει τον κόπο. Like, subscribe, share, comment, καμπανάκι, φιλάκια. Ραντεβού την Παρασκευή την επόμενη. Εντάξει. Πολύ καλό. Ψέματα λες.